Προμηθέας Park που θα παρακολουθήσουμε το πρώτο παιχνίδι της ημέρας μεταξύ Μπαρχελώνα και Νομπελίστες. Είναι ένας αγώνας άτυπη ρεβάνς της περσινής σεζόν όπου η Μπαρχελώνα απέκλεισε τους Νομπελίστες στα προμηθευτική φάση Development League. Φέτος τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Οι Νομπελίστες έχουν ξεκινήσει φουριόζι με ρεκόρ 5-0. Η Μπαρχελώνα έχει 1-2, αλλά προέρχεται από μια επική πρόκριση στο Final Four του κυπέλου, αποκλείοντας τον Orlando Tragic. Οπότε καταλαβαίνει κανείς τι ματσάρα αναμένεται να δούμε σήμερα. Λιμπερίου βγάζει την μπάλα έξω. Στην περιφέρεια ο Ιορδανίδης στο πρώτο τρίποντο της βραδιάς. Όχι. Ο Θεοδόρου εκεί για το σχετικό ριμπάου και τώρα ο Λιμπερίου. Ένα σουτ για δύο από τον Βαλιανάτο. Όχι. Ο Αρίστος Βαλιανάτος θα σπάρει και πάλι για τρεις. Μέσα. Το πρώτο καλάθι της βραδιάς ανήκει στους Νομπελίστες. 0-3 γίνεται το σκορ. Βλέπουμε ότι το παιχνίδι γίνεται με ένα διαιτητή προς το παρόν. Ο κύριος Ζαφύρης Πλέγας κοιμόταν, δεν ξέρω τι έκανε, άργησε να έρθει. Τα ευτράπελα του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Σπανός. Την μπάλα πηγαίνει στην περιφέρεια. Μία λάθος πάσα κλέβει ο Θεοδόρου. Και τώρα Ιορδανίδης. Και τώρα πιάστε τον. Play-up για το 0-5. Καλό ξεκίνημα για τους Νομπελίστες που θέλουν να μάθουν από το πάθημα των Orlando Tragic την προηγούμενη εβδομάδα. Παπαγεωργόπουλος. Η μπάλα πηγαίνει στον ψηλό, τον Κοτσόπουλο. Την πάσα μέσα, Κοτσόπουλος για δύο, πολύ άσχημο το σουτ. Μάχεται όμως και κερδίζει την κατοχή. Η Μπαρχελώνα που είναι όλοι και όλοι έξι. Στον πάγκο κάθεται ο Δήμας. Τι έχουμε τώρα? Έχει ματώσει το χέρι του Κοτσόπουλου. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι σοβαρό. Προσευχές εδώ στο Προμηθέας Πάρκ. Να είναι καλά το παιδί. Ο βασικός ψηλός. Όχι, εξάρθρωση. Τι έπαθε? Κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Είμαστε ξανά μαζί σας, ένα παιχνίδι επεισοδιακό χωρίς τον Κοτσόπουλο πλέον η Μπαρχελώνα, ο οποίος Κοτσόπουλος χτύπησε, έπαθε εξάρθρωση στο δάχτυλο και για αυτό το λόγο δεν συνεχίζει την αναμέτρηση, διακομίστηκε όπως στο νοσοκομείο. Το σκορ θυμίζουμε είναι στο 5-0 υπέρ των Νομπελίστες και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με επαναφορά από το πλάι. Ελπίζουμε να μην έχουμε άλλα εστράπελα στο μάτ. Σπανός εκτελεί για δύο, αστοχή. Ο Δήμας είναι εκεί για το επιθετικό rebound. Θα γυρίσουμε ένα turnaround και θα αστοχίσει. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Δήμα, το πρώτο της βραδιάς για την Μπαρχελώνα και το πρώτο γενικά στο μάτς μετά τη διακοπή. Χατζημιχάλης για τον Θεοδόρου, χαμηλά, έκλεψαν με τον Δήμα την μπάλα και τώρα ο Σταυρογιανόπουλος, φοβαρή πυροβολικό αυτής της ομάδας νομίζω και δεν θα το αμφισβητήσουν πολύ ότι μιλάμε για τον καλύτερο παίχτη της Μπαρχελώνα. Να ο Σταυρογιανόπουλος είναι άστοχος, κατεβάζει την μπάλα ο Λιμπερίου. Για τρεις ο Ιορδανίδης είναι άστοχος και αυτός. Rebound αμυντικό από τον Σπανό. Και μπάλα στα χέρια του Σταυρογιανόπουλου που αλλάζει το παιχνίδι. Δεν θα μπορέσει όμως να συγκρατήσει και την μπάλα ο συμπαίκτης του Λαμπρόπουλος. Η Μπαρχελώνα που μένει να δούμε πώς θα διαχειριστεί το παιχνίδι αυτό με τις πολλές απουσίες. Λείπει ο Παπαδόπουλος, λείπει εδώ και καιρό ο Κακλαμάνης, τώρα βγήκε και ο Κοτσόπουλος. Οπότε ουσιαστικά θα κληθούν με αυτή την πεντάδα που βλέπετε στο παρκέ, δεν υπάρχει αλλαγή, να διαχειριστούν και τις ανάγκες τους και το πρόβλημα που προέκυψε, ώστε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ανταγωνιστικοί. Μιλάμε για ένα μάτς πλέον ειδικών συνθήκων για τους Blaugrana.
ό,τι μπορέσουν να πάρουν θα είναι μεγάλο κέρδος. Παπαγεωργόπουλος πρόλαβε το χρόνο και εδώ η μπάλα του έπαιξε ένα πολύ άσχημο παιχνίδι, ήταν πολύ άτυχος ο Παπαγεωργόπουλος. Γιορδανίδης στην άλλη πλευρά του παρκέ, αλλάζει για τον Αρίστο Βαλιανάτο, για τρεις εκείνος. Η μπάλα δεν θα μπει στο καλάθι, εκυλάει αργά και βασανιστικά εκτός τερεν. 2-5 παραμένει, οι νομπελίστες ακόμα δεν έχουν βρει το δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι σε, αυτό το, σε αυτή την επανένωρη του αγώνα. Είχαν πετύχει 5 πόντους πριν από πολλή ώρα, πριν τη διακοπή με, με ένα τρίποντο του Αρίστου Βαλιανάτου και ένα δίποντο λέει από τον εφηδιασμό από τον Μανώλη Ιορδανίδη. Χατζημιχάλης κρατάει την μπάλα, στριπογυρνάει Θεοδόρου Φλότερ, ο ίδιος έρχεται να συμπληρώσει τη δική του άστοχη προσπάθεια. 2-7 γίνεται το σκορ, αυτό είναι το πρώτο καλάθι των νομπελίστες μετά τη διακοπή. Σπανός για τον Παπαγεωργόπουλο. Αυτός κρατάει, περιμένει το Σπανό, περνάει την μπάλα. Εδώ ο Σπανός θέλει να παίξει απέναντι στον προσωπικό του αντίπαλο. Βγάζει μια πάσα παρακινδυνευμένη και ο χρόνος ολοκληρώνεται. Ιορδανίδης. Ακόμα ένα καλάθι για τους νομπελίστες που κάνουν το σκορ 2-9. Οι νομπελίστες οι οποίοι νομίζω ότι το παιχνίδι τους έχει πάει από νωρίς πρίμα. Αυτή η ατυχία της Βαρκελώνα νομίζω ότι θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Ο Σπανός στο μεταξύ αστοχή, rebound από τον Ιορδανίδη και γρήγορα θέλει να μετατοπίσει το παιχνίδι στην άλλη πλευρά. Χατζημιχάλης, εύκολη δουλειά. 2-11. Σταυρογιαννόπουλος κρατάει την μπάλα. Ένα άστοχο τρίποντο τώρα για την Μπαρσελόνα. Το σκορ παραμένει στο συν 9 για τους νομπελίστες. Ιορδανίδης σταματάει και ο Στάρι για 3 μέσα. Μανώλης Ιορδανίδης, 2-14 στο συν 12 οι νομπελίστες, που φαίνεται πως θα πάρουν την άτυπη ρεβάν για τον περσινό αποκλεισμό από την Μπαρσελόνα, έστω κι αν το παιχνίδι έχει γίνει με διαφορετικούς όρους από ότι θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ένα μάτς που παίζεται στα ίσια. Αυτό το παιχνίδι δεν παίζεται στα ίσια, είναι ξεκάθαρη η διαφορά που υπάρχει. Σταυρογιαννόπουλος κρατάει την μπάλα, ένα step back δεν θα εκτελέσει όμως, ο ίδιος θα ξαναπάρει την μπάλα κοντά του ο Ροηλίδης που παίρνει το μάτι, ένας πολύ καλός αμυντικός. Σταυρογιαννόπουλος πήρε φάουλ, θα εκτελέσει δύο βολές. Ο οποίος έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι στον προημιτελικό με τους Orlando Tragic, ήταν ο MVP για την ομάδα του. Νάτος ο γκάρντ της Μπαρσελόνα με μία εύστοχη βολή κάνει το σκορ 3-14. Ιορδανίδης, Βαλιανάτος. Έφτιαξε ένα ρήγμα, κλέβει την μπάλα ο Λαυρόπουλος αλλά δεν μπορεί να ολοκληρώσει. Ιορδανίδης με την μπάλα, ενώ ο χρόνος ανανεώθηκε σωστά γιατί είχε μεσολαβήσει κλέψιμο. Ιορδανίδης πάσαρε, Ροηλίδης, ο Βαλιανάτος.
Αλιανάτος για 3, μέσα και αυτό. 3-17. Οι νομπελίστες ξεφεύγουν και πάνε τη διαφορά στους 14. Παπαγεωργόπουλος, pull up jumper και καλάθι, ωραία εκτέλεση από τον Παπαγεωργόπουλο, να μια λύση για την ομάδα της Μπαρκελώνα. Ιορδανίδης χάνει εδώ τον έλεγχο της μπάλας. Σταυρογιαννόπουλος, ανοιχτό γήπεδο, τον περιμένει και του κόβει τον εφηδιασμό Σταυρογιαννόπουλος. Και εδώ βλέπουμε πόσο όμορφα βγαίνει και κλέβει ο Ροηλίδης. Ανοιχτό γήπεδο, Ιορδανίδης βάζει φρένο. Ροηλίδης ελεύθερος, άστοχος. Ριμπάουντ αμυντικό από τον Δήμα, αφήνει στον Σταυρογιαννόπουλο. Και ανοιχτό γήπεδο, ο Λαμπρόπουλος είναι ο παίκτης που στέλνει την μπάλα στο καλάθι. 7-17. Ξαφνικά ένα 4-0 σερί. Την μπάλα στα χέρια του Βαλιανάτου. Παυλάκος, Βαλιανάτος. Υπάρχουν βήματα και η κατοχή περνάει τώρα στην Μπαρκελώνα με τον Σταυρογιαννόπουλο. Αυτός κρατάει την μπάλα σε αργό τέμπο. Θα στάρει από τα 8 μέτρα. Σταυρογιαννόπουλος προσφέρει ένα εντυπωσιακό highlight. Ο Ροηλίδης πέταξε από τη μία μπασκέτα στην άλλη, δεν τα κατάφερε και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το δεκάλεπτο με σκορ 10-17. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη περίοδο. Επιστροφή εδώ στην αναμέτρηση στο Προμηθέας Park για το δεύτερο δεκάλεπτο. Βαλιανάτος, η πάσα του κόπηκε από αυτό το deflection. Θα περάσει και πάλι. Στους νομπελίστες Σταματόπουλος σκοράρει με αυτό το ωραίο στάκι μέσα απόστασης. 10-19 γίνεται το σκορ. Ωραία εκτέλεση εδώ από τον παίκτη των νομπελίστες, οι οποίοι καλούνται να δείξουν τη δέουσα σοβαρότητα για να μην μπουν σε περιπέτειες. Κερδίζει φάουλ τώρα από τον Παγιωργόπουλο στα μιλά. Πήρε ένα σέντρα από τον Δήμα, εύκολα. Ου, έχασε ένα lay-up που για την κλάση του φάνηκε εύκολο. Επαναφορά λοιπόν από το πλάι. Την μπάλα στα χέρια του Ροηλίδη, Σταματόπουλο. Πέρασε την μπάλα στον Λιπερίου. Λιπερίου εκτελεί για δύο πάρα πολύ κακό το σούτ αυτό. Σπάνιο. Σπανό θέλει να τρέξει. Κόβεται στα ίσια, η μπάλα όμως είναι για την Μπαρκελώνα. Τυχερός ο Σπανός εδώ, έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση. Σπανός στάρει για δύο, άστοχος. Εντυπωσιακά στο rebound, δεν τα καταφέρνει. Ροηλίδης μαζεύει. Παυλάκος. Σταματόπουλος για τρεις. Είναι άστοχος, Σπανός ψηλά μαζεύει το αμυντικό rebound. Σταυρογιαννόπουλος τους πέρασε όλους, αλλά αλλοιώθηκε η προσπάθειά του και τώρα στο ανοιχτό γήπεδο ο Παυλάκος τρακάρει με το Σπανό, παίρνει έξυπνα το φάουλ και θα εκτελέσει βολές.
Παυλάκος, ο οποίος ανέκαθεν μπορούμε να πούμε πως δεν ήταν το φόρτε του οι βολές. Αστοχή και στη δεύτερη. Λιμπερίου. Ένα τρίποντο άστοχο από τον Βαλιανάτο. Παπαγεωργόπουλος παίρνει σκριν από το Σπανό. Περνάει, δίνει στο Σπανό. Σταυρογιαννόπουλος από μακριά για τρεις. Άστοχος. Τρικόνο το αμυντικό. Λιμπερίου για τον Παυλάκο. Η πάσα χαμηλά του Ματόπουλος. Κάνει βήματα. Πάντως η Μπαρχελώνα μετά το αρχικό 3-17 έχει δεχτεί ένα επιμέρους 7-2 και γενικότερα δεν πατάει και πολύ καλά στο μάτς από την ώρα που βγήκε η πρώτη πεντάδα. Ένα τρίποντο από τον Παπαγεωργόπουλο άστοχο. Θέλω να τρέξουμε τον Παυλάκο, ο οποίος πατά το τούρμπο και αστοχή στο lay-up, ο Σπανός στο αμυντικό rebound. Λαμπρόπουλος για τον Σπανό. Παπαγεωργόπουλος ζητάει ο Σταυρογιαννόπουλος για να αποστάρει τον Λιμπερίου. Εδώ έχει πλεονέκτημα θεωρητικά. Καλή άμυνα και βήματα από τον Σταυρογιαννόπουλο. Από τη στιγμή που δεν υπήρξε φάουλ, ο Σταυρογιαννόπουλος έπεσε στην παγίδα και έκανε βήματα. Βγάζει τον Παυλάκο. Εδώ παίρνει πολύ έξυπνο το φάουλ από τον Σταυρογιαννόπουλο, ο οποίος δεν είχε και άλλη επιλογή, αλήθεια είναι, από τον Αντώνη Σταματή. Ρίστος Βαλιανάτος, Ροϊνίδης, γωνία, Λιμπερίου, παίρνει την close out, πασάρι στο Θεοδόρου, ο οποίος αστοχεί, αλλά έχει υπάρξει επιθετικό φαόλ από τον Θεοδόρου. Και η μπάλα περνάει και πάλι στην Μπαρχελώνα. Ένα δεκάλεπτο, ένα πεντάλεπτο μάλλον στο τρίτη περίοδο που δεν διεκδικεί πολλές δάθμες ποιότητας, το λέγαμε ότι είναι ένα μάτι μέτριο, ποιοτικά. Υπάρχει χαμηλό τέμπο και από τις δύο ομάδες. Λιμπερίου. Βαλιανάτο πάει στην μπάλα στο παρκέ και δημιουργεί για τον Λιμπερίου, για τρεις εκείνος, κακό το σουτ. Σταυρογιαννόπουλος μάχεται, ο Λιμπερίου κερδίζει. Χατζημιχάλης πέρασε, airball. Ροϊλίδης, 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Λιμπερίου, θα το βάλει. Ωραίο καλάθι, πολύ ωραία προσπάθεια από τον πιο ποιοτικό παίχτη αυτής της ομάδας, τον Γκάρντ Λιμπερίου. Κάνει το σκορ 10-21. Σταυρογιαννόπουλος βγάζει την μπάλα έξω. Παπαγεωργόπουλος, άστοχος. Μακρινό rebound επιθετικό από τον Λαμπρόπουλο, ο οποίος ψάχνει στήριγμα. Ακουμπάει στον Σπανό. 8 δευτερόλεπτα για εκείνον. Για 3 ο Σπανός. Airball, rebound επιθετικό. Λιμπερίου συγκρατεί την μπάλα, η οποία λίγο έλειψε να του γλιστρήσει και να φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Τρίποντα από τη γωνία, Βαλιανάτος, 10-24. Αρίστος Βαλιανάτος από την γωνία για το δεύτερο συν 14 στο μάτς για τους νομπελίστες. Θυμίζουμε ότι είχαν προηγηθεί και 3-17 στο ξεκίνημα. Σταυρογιαννόπουλος
Περνάει στον Παπαγεωργόπουλο και πάλι Σταυρογιαννόπουλος. Πολύ ωραία η προσποίηση. Επάνω αυτό το ποθέτηση και πάσα στον Παπαγεωργόπουλο που ασκεθεί. Λιμπερίου. Βγάζει στον Βαλιανάτο. Πέρασε ο Βαλιανάτος, το drive, αστοχή. Επιθετικό, αμυντικό rebound, συγγνώμη. Και ανοιχτό γήπεδο με τον Λαμπρόπουλο. Λαμπρόπουλος ο οποίος δεν θα πάει σε πρώτο χρόνο στον εφηβιασμό. Περνάει στο Σπανό, ο οποίος δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση από κοντά με αυτό το pivot που επιχείρησε. Και ο Λιμπερίου κατεβάζει 1-42. Λιμπερίου και πάλι για 3 μέσα. 10-27. Ξεφεύγει η ομάδα των νομπελίστες, η πρωτοπόρος ομάδα της Λίγκας. Έχει 5 νίκες και καμία ήττα ως τώρα. Σπανός από κοντά σκοράρει και σπάει το σερί. 12-27 γίνεται το σκορ και μπάλα στα χέρια του Λιμπερίου. Απ' τη γωνία ένα τρίποντο, airball ο Σπανός στο rebound, ευκαιρία εδώ για τον Σπανό να τρέξει. Θα πάει στο drive, δεν μπορεί όμως να σκοράρει. Κακό το τελείωμά του, τα έκανε όλα καλά μέχρι να φτάσει στο layup. Σπανός για τον Λαμπρόπουλο. Λαμπρόπουλος πήγε μια βόλτα από την baseline και κατοχήνε και πάλι για την Μπαρσελόνα. Παπαγεωργόπουλος με την μπάλα στα χέρια. Παπαγεωργόπουλος πέρασε, αστοχή. Λαμπρόπουλος την μπάλα βρίσκει σε πόδια του άλλου και είναι και πάλι για την Μπαρσελόνα στην τελευταία επίθεση των Blaugrana σε αυτό το δεκάλεπτο. Αυτό δεν είναι. Τι? Θεοδόρου στο αμυντικό rebound, 10 δευτερόλεπτα, βάση αυλυδιασμού. Λιμπερίου σε ένα εύκολο layup για το 12-29. Η μπάλα στα χέρια του Παπαγεωργόπουλου, είδε το χρόνο, πρόλαβε το ρολόι, αλλά αστόχησε. 12-29 το σκορ, επιστρέφουμε σε λίγο για, για το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε εδώ για το δεύτερο ημίχρονο. Ο Παπαγεωργόπουλος είναι αυτός ο οποίος θα επαναφέρει. Αφήνει στο Σταυρογιαννόπουλο. Με την πρώτη επίθεση του δεύτερου μέρους. Λαμπρόπουλος για 3. Είναι καλό σουτέρ, δεν το αποδεικνύει εδώ. Παρά το σουτ του δεν ήταν κακό. Βγήκε σωστά από τα screen. Με καλό release, δεν μπορείς να εξοχίσεις το Παυλάκος. 12-31. Το παιχνίδι πλέον έχει αποκτήσει, θα λέγαμε, μια τροπή που το φινάλε μοιάζει προδιαγεγραμμένο. Δεν μπορεί αυτό το μάτς να γυρίσει, όσο και αν τα μάτια μας έχουν δει πολλά στο μπάσκετ. Αν η Μπαρσελόνα ήταν πλήρης θα δίναμε μια τύχη, αλλά σε αυτό το μάτς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί. Εκτός, τι να πω. Δούμε, Δήμας, Σπανός. Αφήνει στον Παπαγεωργόπουλο. Ο Δήμας θα πάει για το πικ. Δίνει δεύτερο πικ ο Σπανός. Ο Δήμας θα πάρει την μπάλα. 4 δευτερόλεπτα έχει Σπανός. Πολύ δύσκολη προσπάθεια με το turnaround. Ο ίδιος πάει για το rebound και βάλει για την Μπαρσελόνα. Απ' την μαχητικότητα του Σπανού εδώ. Σε μια φάση που έμοιαζε χαμένη. Σταυρογιαννόπουλος θα εκτελέσει από τα 9 μέτρα μέσα. Φοβερό τρίποντο από τον Σταυρογιαννόπουλο, ο οποίος σε ακόμα ένα παιχνίδι, παρά τις απουσίες, παρά τις δυσκολίες που έχει η Μπαρσελόνα, τουλάχιστον αυτός είναι εδώ και δείχνει την κλάση του. Yeah.
Χατζημιχάλης εκτελεί για 2. Όχι, δεν είναι καλό το σουτ. Ο ίδιος όμως είναι εκεί παρισπρί και παίρνει το σκουπίδι. Παυλάκος στο drive παίρνει φάουλ βολές. Για τον Παυλάκο 7 και 35. Για να ολοκληρωθεί. Η τρίτη περίοδος. Παυλάκος αστοχή. Η μπάλα στα χέρια του Δήμα. Και από εκεί στο Σταυρογιανόπουλο. 15-31 το σκορ. Σταυρογιανόπουλος πάρει διπλό μπικ από το Δήμα, πάρα πολύ ωραία assist. Εδώ η Μπαρχελώνα σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, μοιάζει χαμένο από χέρι, τουλάχιστον θα είναι ευκείς έργο να παίξει στο μπάσκετ της, να βγάλει κάποιους αυτοματισμούς και να μπορέσει να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιοπρεπής μπορεί. Παυλάκος με το Δήμα. Το σούτ από τη γωνία, από το Σταματόπουλο. Είναι για την Μπαρχελώνα που εδώ δείχνει να έχει σφιγμό. Έχει κάνει ένα 5-0 επιμέρους και έχει και την μπάλα δικιά της. Παπαγεωργόπουλος για τον Σταυρογιανόπουλο και αυτό για 3, όχι. Και ο Δήμας δεν προλαβαίνει. Κατοχή για τους νομπελίστες. Σε ένα παιχνίδι που πηγαίνει πολύ γρήγορα, χωρίς σκοπιμότητες. Ιορδανίδη για 3. Άστοχος ο Δήμας, μαζεύει το rebound και τώρα Λαμπρόπουλος. Σταυρογιανόπουλος, η πάσα στη γωνία. Παπαγεωργόπουλος, ένα corner 3. Η μπάλα του κάνει το χατήρι και πέφτει μέσα. 20-31. Να η Μπαρχελώνα που εδώ βγάζει αντίδραση με 2 τρίποντα και μια πολύ ωραία συνεργασία που κατέληξε σε δίποντα στο Δήμα. Σταματόπουλος αστοχή, πανός στο αμυντικό rebound. Τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο, επιθετικό, σωστό, στην προσπάθειά του να ξεμαρκαριστεί και να αποκομίσει πλεονέκτημα. Απόφυσε με τα χέρια του τον προσωπικό του αντίπαλο. Έτσι λοιπόν χάνουν την ευκαιρία οι Blaugrana να μειώσουν μετά από πάρα πολύ ώρα σε μονοψήφιο από το 10-19. Τελευταία φορά που η διαφορά ήταν κάτω από τους 10. Χατζημιχάλης βγάζει έξω. Παυλάκος, σπανίως σουτάρει για 3. Και εδώ μας αποδεικνύει γιατί δεν σουτάρει συχνά για 3. Η μπάλα είναι για την Μπαρχελώνα. Σταυρογιανόπουλος κρατάει την μπάλα, περιμένει τον Δήμα, τελικά τροφοδοτεί το σπανό που παίρνει φάουλ. Και αυτό, όχι, είδα. Too much για να μπει και αυτό. Έχει καταπονηθεί. Είπαμε, η Μπαρχελώνα μετά από ένα σημείο θα αρχίσει να εμφανίζει και σημάδια κόπωσης και είναι απολύτως λογικό γιατί είναι μόλις 5 παίκτες. Να ο Βαλιανάτος που δίνει μια λύση από μακριά για να μην αρχίσει να αγχώνεται η Μπαρχελώνα. Βάζει ένα μακρινό περιφερειακό σουτ. Λαμπρόπουλος θέλει να απαντήσει όχι. Την μπάλα φτάνει στο Σταυρογιανόπουλο και ο Παπαγεωργόπουλος εκτελεί. Αχ, εδώ είναι άτυχος. Παυλάκος. Ιορδανίδης. Χατζημιχάλης μέχρι μέσα. Βήματα από τον θεολόγο Χατζημιχάλη πριν πετύχει το καλάθι. Σταυρογιανόπουλος. Θα σουτάρει για 3, όχι. Rebound αμυντικό από τον Σταματόπουλο. Και η μπάλα στα χέρια του Ιορδανίδη.
Έβγαλαν την άμυνα επέκταση στην Μπαρσελόνα, στον Βαγιανόπουλο, για τον Λαμπρόπουλο. Αυτός βάζει φρένο και περιμένει στήριγμα και πάλι στο πόρτο του Σπανός. Θα πετάξει την μπάλα όπως όπως, δεν τα καταφέρνει. Δύσκολο πολύ αυτό το εγχείρημα για τον Σπανό. Παυλάκος, λάθος πάσα, κλέβει ο Δήμας. Σπανός Απαγεωργόπουλος περιμένει πικ από τον Δήμα. Να, ο Παπαγεωργόπουλος περνάει κατά το καλάθι, βγάζει έξω, καλή πάσα του Λαμπρόπουλου, αυτός δεν σημαδεύει σωστά από την περίμετρο. Τα θέλουν απεγνωσμένα τόσο η Μπαρσελόνα για να μπορέσουν να μπουν στη διεκδίκηση του παιχνιδιού. Χατζη Μιχάλης για τον Παυλάκο, για να δούμε. Παυλάκος με την δύναμή του. Χατζη Μιχάλης, ούτε αυτός με το φόλου δεν μπορεί. Ιορδανίδης, Σταματόπουλος θέλει να βγάλει αυτός το πίδι από την τρύπα. Ούτε αυτός, Σπανός, δεν μπορεί. Ουσιαστικά κάνει κάτι σαν assist στον Χατζη Μιχάλη, ο οποίος τελειώνει από κοντά τη φάση για το 20-36. Παπαγεωργόπουλος. Δύσκολη προσπάθεια, δεν έρχεται το καλάθι από τον Παπαγεωργόπουλο. Παίρνουν την μπάλα οι νομπελίστες και θέλουν να φύγουν αυτοί. Στο ανοιχτό γήπεδο, η Ιορδανίδης, πέναλτι. Το χασέ. Μιμήθηκε τον Μαντί Καμαρά. Σπανό στο ανοιχτό γήπεδο. Κερδίζει το φάουλ. Θα εκτελέσει δύο βολές. Το Φετφατζίδη πρώτα, τον Μπόντσε, τον Μπλαντένοβιτ. Δύο βολές λοιπόν για το Σπανό. Έξω η πρώτη. Βλέπουμε ότι οι παίκτες στην Μπαρσελόνα δεν πάνε να διεκδικήσουν το rebound. Ήταν σίγουροι για τον συμπαίκτη τους ότι θα ευστοχίσει, αλλά αυτός τελικά έκανε 0-2. Χατζη Μιχάλης απέναντι στο Δήμα, δεν τα καταφέρνει. Ο Δήμας μαζεύει το σκουπίδι και τώρα Λαμπρόπουλος. Σπανός, ανοιχτό γήπεδο, αλλά άστοχο τρίποντο σε αυτό το wide open του Σπανού. Παυλάκος. Σπανός στο transition, Σταυρογιανόπουλος, πάσα πίσω από την πλάτη. Σπανός, σκοράρει και τελειώνει τη φάση για το 22-36. Παυλάκος από τη γωνία, ζεστάθηκε. 22-39. Νάτος ο Παυλάκος, το έψαχνε, το πήρε και το αξιοποίησε. Τελειώνει η τρίτη περίοδος με σκορ 22-39. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια ενός αγώνα που προμηνύεται μονόλογος για τους νομπελίστες. Γυρίζουμε σε λίγο. Ένα δεκάλεπτο απέμεινε για ένα παιχνίδι που από την αρχή στράβωσε στην Μπαρσελόνα. Οι νομπελίστες το έχουν καθαρίσει, βρίσκονται στους 17. Έχουν επιλογές στον πάγκο σε αντίθεση με την Μπαρσελόνα, που με την ίδια πεντάδα παίζουν 38 και βάλει λεπτά. Πρόλαβε να παίξει και περίπου ένα δίλεπτο Χατζόπουλο πριν τραυματιστεί. Οπότε το παιχνίδι πλέον κυλάει σε πολύ χαλαρούς ρυθμούς. Φαίνεται πως έχουν κρυθεί. Σταυρογιανόπουλος για τρεις. Για να δούμε και άλλη άποψη. Σταυρογιανόπουλος 25-39. Πολύ ωραία εκτέλεση με χέρι αλφάδι. Θεοδόρου πήγε να κλέψει ο πιο ποιοτικός παίκτης της Μπαρσελόνα. Αρίστος Βαλιανάτος αστοχή. Θεοδόρου παίρνει το φάουλ στη διεκδίκηση του rebound.
Την μπάλα τώρα στα χέρια του Σταυρογιαννόπουλου. Για τρεις ο Δήμας, όχι. Την μπάλα είναι για τους νομπελίστες. Ροηλίδης με την μπάλα, δίνει στον Αρίστο Βαλιανάτο. Αυτή τη φορά θα επιλέξει να βγάλει την μπάλα έξω, παρότι φάνηκε να έχει σουτ Θεοδόρου, όχι. Πάσα σπανός εύκολα, 27-39. Βαλιανάτος. Αυλάκος. Κατάει λάθος πάσα, κλείνει ο Παγιωργόπουλος. Και ο Σταυρογιαννόπουλος στο ανοιχτό γήπεδο. Βάζει φρένο, βγαίνει έξω, step back. Εβάν το βάζε, θα ήλπιζα την Πλαουγκράνα και τώρα κάνει φάουλ στα όρια του αδιαθλητικού Σταυρογιαννόπουλος. Θα μπορούσα και να δω τι είναι το μάλλον. Επαναφορά λοιπόν απ' έξω με το Ροηλίδη να φύγει στο Λιμπερίο. Παυλάκος, κοντά του Σταυρογιαννόπουλος, πολύ ωραία η πάσα, διάβασμα της άμυνας. Βαλιανάτος για τρεις, όχι, Θεοδόρου με το follow τελειώνει τη φάση. Πολύ ωραία δουλειά από τον ψηλό, ο οποίος ήθελε να συμπληρώσει τη φάση και με το follow στέλνει την ομάδα του και πάλι στο συν 14. Λαμπρόπουλος από το 45, όχι, Σπανός μάχεται, τελικά κερδισμένη μπάλα για τους νομπελίστες που έχουν δική τους συγκατοχή. Λιβερίου. Συνδυασμός με τον Σταυρογιαννόπουλο. Από τον Παυλάκο σβήνει τα φώτα εδώ στο Προμηθέας Πάρκ. Φοβερό στο από τον Παυλάκο. Και τώρα κερδισμένο φάουλ από τον Παπαγεωργόπουλο. Τελείς δύο βολές. Μέσα η πρώτη. 28-41. Πάντως η Μπαρκελώνα, δεδομένων των συνθηκών που ότι έμειναν μόλις 5 παίχτες των αποσυνών που υπήρχαν και πριν από το μάτς, έχουν δείξει μια αξιοπρεπέστατη εικόνα. Βέβαια και οι νομπελίστες με τη σειρά τους παίζουν στο ρελαντί. Λιμπερίου χάνει το κοντρόλ, κατοχή για την Μπαρκελώνα. Πέρασε ο Σπανός, εδώ είναι άτυχος, έκανε πολύ ωραία προσπάθεια. Βγάζει έξω, Παπαγεωργόπουλος για τρεις, στραβό σουτ, rebound αμυντικό. Λιμπερίου, Παυλάκος. Βγάζει στον Βαλιανάτο και από εκεί στον Λιμπερίου, από τα 6 μέτρα, άστοχος, κάτω εκεί, για τους νομπελίστες. Yeah.
Πανό γυρίζει, δεν μπορεί να σκοράρει. Παυλάκος, πολύ ωραία ερακιέα, αλλά ο Σταυρογιανόπουλος μένει στην άμυνα και ο Σπανός κλέβει πολύ εντυπωσιακά. Σπανός πάει απέναντι στο Βαλιανάτο, δεν μπορεί να σκοράρει γιατί ο Βαλιανάτος τον περιμένει και σβήνει τα φώτα. Και ο Παυλάκος δεν μπορεί να σκοράρει. Πήγε πολύ δυναμικά, πάτησε καλά, αλλά δεν τα κατάφερε. Τίμα, αστοχή και αυτός. Σταυρογιανόπουλος με την μπάλα στα χέρια, 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Μπαρκελώνα, από τα 8 μέτρα για 3, όχι, ο ίδιος όμως το επιθετικό rebound, πάει σε δεύτερη απόπειρα και με το lay-up τελειώνει τη φάση για το 30-41, τους 11 τώρα. Ωραίο καλάθι από τον Θεοδόρου. Πάρα στα χέρια του Παπαγεωργόπουλου. Λαυρόπουλος στο ανοιχτό γήπεδο, μέσα 33-43. Η Μπαρκελώνα μειώνει στους 10. Λιμπερίου Θεοδόρου, Βαλιανάτος Αρίστος και τώρα Ροηλίδης. Ο Λιμπερίου για 3, αστοχή, rebound. Μακρινό επιθετικό. Σπανός θα κερδίσει την κατοχή. Για να δούμε. Σπανός πάει στο ανοιχτό γήπεδο. Θα πάρει φάουλ, θα εκτελέσει βολές. Να που μπορεί να πέσει διαφορά και στο μονοψήφιο. Υπάρχει πολύ μεγάλη χαλαρότητα στους νομπελίστες. Μια ανωθρότητα σαν να έχουμε τελειώσει το παιχνίδι εδώ και ώρα. Γυρίζουμε σε λίγο. 14 από μένα για το φινάλε. Ένας αγώνα που φαίνεται να έχει κριθεί, αλλά ας περιμένουμε να δούμε. Μία στις δύο βολές από τους Σπανό, και φορά πέφτει μετά από πάρα πολλή ώρα και πάλι σε μονοψήφιο νούμερο. 34-43. Παυλάκος, Ιορδανίδη, στη γωνία μπάλα στο Ροηλίδη. Ιορδανίδης και πάλι. Κλέβει ο Σταυρογιανόπουλος και κερδίζει φάουλ, τρίτο μαδικό. Δεν υπάρχουν πολλές. Λαμπρόπουλος για 3, άστοχος. Εδώ νομίζω ότι αυτό ήταν το κύκνιο άσμα της Μπαρκελώνα. Αν έμπαινε αυτό το σουτ, θα υπήρχε ακόμα μια μικρή ελπίδα. Και από την άλλη τιμωρεί ο Ιορδανίδης. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε οριστικά game over. 34-45. Γύρισε ο Σπανός, δεν τα κατάφερε. 1 και 17 για τη νίκη. Ροηλίδης. Λιμπερίου από τη γωνία για 3. 34-48 από το Λιμπερίου. Καλό παιχνίδι και σήμερα. Οι νομπελίστες λοιπόν θα πάνε στο 6-0. Η Μπαρκελώνα θα πέσει στο 1-3. Σταυρογιανόπουλος. Σπανός μέχρι μέσα. Δεν μπορεί. Rebound του Ροηλίδη και τώρα θέλουν να τρέξουν με τον Παυλάκο. Πάει απέναντι στον
Παγιωργόπουλο που κάνει φάουλ ο Παγιωργόπουλος. Με δύο βολές. Δει μας μια πάσα η οποία κυλάει εκτός τερέν υπέρ της Μπαρσελόνα. Σταυρόπουλος. Δεν προλαβαίνει ο Ισπανός. Και κάπως έτσι νομίζω ότι το παιχνίδι έχει ολοκληρωθεί. Το μου πάει ο Φράγκος. Τέλος αγώνα, καλό βράδυ από το Προμηθέας Πάρκ.